Τέσσερα και πάλι οι συνδικαλιστέ τη Ελλά στην Κρήτη εν τακτικών μεταθέσεων που ανακοινώνονται μέχρι τη Δευτέρα, καθώ τίποτα δεν προμηνύει τι πολυπόθητε ενισχύσει που χρειάζεται το νησί. Η αστυνομική του Λασιθίου, με ανοιχτή επιστολή προ Αρχηγείο και Υπουργείο, ζητούν άμεση μετακίνηση 47 αστυνομικών στι υπηρεσίε του νομού, παρουσιάζοντα μία προ μία τι επιτακτικέ ανάγκε εν ώψη τη τουριστική περίοδου. Τη διεύθυνση αστυνομία Λασιθίου ότι πρέπει να στελεχωθεί καθώ θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, διότι ότι έχουμε ένα γυρασμένο και κουρασμένο προσωπικό, το οποίο οριακά αυτή τη στιγμή μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο κάνει, που είναι η προστασία του πολίτη. Οι κενέ οργανικέ θέσει στο Λασίθι είναι 80, ενώ στο Ηράκλειο ξεπερνούν τις 100. Ξέρουμε ότι είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί σε μια χρονιά, αλλά εάν σταδιακά 20 αστυνομικοί κάθε χρόνο περίπου μετατίθενται σε αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου, στα επόμενα χρόνια να καλυφθούν αυτά τα κενά. Χωρί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο μεγάλο αστικό κέντρο που είναι η Αθήνα. Πλέον κραυγαλαίο παράδειγμα το γραφείο διαβατηριακού ελέγχου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο. Ο σχεδιασμό του αρχηγείου προβλέπει 12 αστυνομικού για τη λειτουργία του. Όμω, μέχρι σήμερα τον έλεγχο πραγματοποιεί ένα και μοναδικό αστυνομικό, που παράλληλα είναι και ο μοναδικό υπεύθυνο για το Γραφείο Αλοδαπών τη Ασφάλεια Αγίου Νικολάου. Οι συνδικαλιστέ του Λασιθίου ζητούν άμεση ενίσχυση 12 αστυνομικών για το Γραφείο Διαβατηριακού Ελέγχου, 2 αστυνομικών για την Τουριστική Αστυνομία, 2 για το Σταθμό Αερολιμένα Ιτία, 5 για το Τμήμα τη Ιτία, 3 για την Ασφάλεια Ιεράπετρα και 20 για την Επαναλειτουργία του Τμήματο τη Νεάπολη. Έχει βγει το Προεδρικό Διάταγμα για την Επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος της Νεάπολης. Το πότε θα λειτουργήσει δεν το γνωρίζουμε, καθώς η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου δεν διαθέτει προσωπικό για τη στελέχωση συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι σοβαρέ έλλειψεις κόβουν τα φτερά στις υπηρεσίες που υπολειτουργούν και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αστυνόμευσης.